Από την ιστορική θαλαμιγό του Αριστοτέλειο Νάση, τη Χριστίνα, έγινε η ρήψη του Τιμίου Σταυρού στα νερά του λιμανιού του Κατακόλου από τον Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Γερμανό. Δεκαέξι γενναίοι αψήφισαν το τσουχτερό κρύο και τα βαθιά νερά και παρά τη μεγάλη απόσταση που είχαν να καλύψουν κολυμπώντας μέχρι το σημείο που έπεσε ο Σταυρός, βούτυξαν για να τον πιάσουν. Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Λιμενικού Ταμείου, παρουσία των πολιτικών εκπροσώπων της πόλης. Εύχομαι σε όλους για μια φορά καλή χρονιά. Εύχομαι ο αγιασμός των υδάτων να αγιάσει τις ψυχές και τις σκέψεις των ανθρώπων. Για πρώτη φορά το πιάσιμο του Σταυρού στην Αύπακτο έγινε γυναικεία υπόθεση. Η 20χρονη Ευρυδίκη Λουκοπούλου ήταν η μοναδική γυναίκα που τόλμησε να βουτήξει και κατάφερε να πιάσει τον Σταυρό. Ευρυδίκη, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία. Ο εορτασμός των Θεοφανίων και ο αγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε με κάθε λαμπρότητα στο λιμάνι της Ναυπάκτου, παρουσία του Μητροπολίτη Ιερόθεου. Είναι η εορτή των φώτων και για τον καθέναν από εμάς και την κάθε μία εύχομαι καλό φωτισμό. Ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις ζωής, ευημερίας και ασφάλειας. Καλή δύναμη να τα βγάλει πέρα σε δύσκολες συνθήκες, αλλά οπωσδήποτε καλύτερες από ό,τι βιώσαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Πλήθος κόσμου και στο αντίριο με αρκετούς θαραλέους να πέφτουν στα παγωμένα νερά για να τιμήσουν το έθιμο.